Με ιδιαίτερη χαρά είμαστε σήμερα εδώ. Ξεκινήσαμε την πορεία στην Δυτική Μακεδονία από την Καστοριά. Η Καστοριά για τους ανεξάρτητους Έλληνες έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Η Καστοριά μας τίμησε σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες με το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει, αν θέλετε, το δικαίωμα να θεωρούμε την Καστοριά σπίτι μας. Και βεβαίως είμαστε εδώ για να ακούσουμε περισσότερο τους πολίτες. Να ακούσουμε τους πολίτες τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο νομό. Συναντηθήκαμε με τους πολίτες στη Λαϊκή Αγορά στο Άγγος Οραστικό. Θα συνεχίσουμε την πορεία αυτή. Βρεθήκαμε με τους γουναράδες. Ακούσαμε τα προβλήματά τους σε σχέση με την συμπεριφορά ουσιαστικά του κράτους απέναντι σε ένα κλάδο που φέρνει συνάλλαγμα στην εθνική οικονομία, σε μια δραστηριότητα εμπορική αλλά και βιομηχανική, βιοτεχνική, η οποία κάνει περήφανη την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Δίνει τη δυνατότητα επέκτασης του τουρισμού πιο πολύ στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ιδιαίτερα στη Ρωσία. Και θα συνεχίσουμε την πορεία στη Φλόρινα, στην Κοζάνη και το βράδυ σε 7.30 ώρα στην Πτολεμαϊδα, που θέλω να καλέσω όλες και όλους να βρίσκονται εκεί. Επιλέξαμε την Πτολεμαϊδα να είναι κεντρική ομιλία της Βορείου Ελλάδος για να δώσουμε ακριβώς το σύνθημα ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο οι μεγάλες πόλεις. Είναι και η περιφέρεια. Μια περιφέρεια εγκαταλελειμμένη, μια περιφέρεια που ζει την κρίση αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα 2.100.000 άνεργοι βρίσκονται και στην ελληνική περιφέρεια. Οι 3.000.000 ανασφάλιστοι Έλληνες και Ελληνίδες βρίσκονται και στην ελληνική περιφέρεια. Η πρωτογενής παραγωγή έχει ουσιαστικά πλήρως διαλυθεί, γιατί το κόστος του τελικού προϊόντος είναι μεγαλύτερο από το κόστος, μάλλον το κόστος παραγωγής είναι μεγαλύτερο από την τιμή του τελικού προϊόντος. Και όλα αυτά είναι επακόλουθα της πολιτικής που συνεχίζει να εφαρμόζει η κυβέρνηση κατά την τωρία της Τρόικας, μιας πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης που οδηγεί πλέον στην απώλεια της ιδιωτικής περιουσίας, που οδηγεί όχι στην ανάπτυξη αλλά στην υποβάθμιση της χώρας, στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και στην κατάσχεση πλέον κάθε δυνατότητας που θα μπορούσε να δώσει την ανάπτυξη στη χώρα μας. Η υψηλή φορολογία, η οποία έχει επιβληθεί, κάνει απογορευτικά τα ελληνικά προϊόντα, κάνει απογορευτικές επενδύσεις και ουσιαστικά οδηγεί στην συνέχιση της καταστροφής που ξεκίνησε η κυβέρνηση του Γιώργου Πανδρέου. Είμαι στη διάθεση για ερωτήσεις. Κύριε Καμένε, έχουμε ζούμε τελευταία μια απειλητική συμπεριφορά εκ μέρους της κυβέρνησης και προφανώς από τον κύριο Βενιζέλο. Πιστεύετε ότι αν πράγματι το αποτέλεσμα που ο κόσμος θα δώσει σε αυτές τις εκλογές θα πραγματοποιήσει τις απειλές του, θα ρίξει την κυβέρνηση ή είναι ένα παιχνίδι που μας κοροϊδεύουν πάλι? Μακάρι να την ρίξει την κυβέρνηση. Οι απειλές του κυρίου Βενιζέλου. Καταρχήν θα σας πω κάτι το οποίο έτσι το νιώθω να το πω πολύ απλά και όχι πολιτικά. Εάν τον παρακολουθούσε κανείς χθες το βράδυ στις 2 η ώρα, παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Καναλική. Αυτή η αλαζονία της εξουσίας είναι ουσιαστικά η ταυτότητα της διακυβέρνησης σημερινής. Είναι η χρήση, παραδείγματος χάρη, των μηχανισμών διώξεως κατά των ανθρώπων που δεν είναι μαζί με το καθεστώς. Είναι η λογική του να απειλούμε τους πολίτες. Μία λογική που, αν θέλετε, δούλεψε στις προηγούμενες εκλογές. Μεταξύ του Μαΐου και του Ιουνίου. Και είδαμε και τα ποσοστά στην Καστοριά. Η κυβέρνηση απείλησε τους πολίτες ότι αν δεν ψηφίσουν Πασό και Νέα Δημοκρατία, οι συνταξιούχοι δεν θα πάρουν συντάξεις, δεν θα πάρουν τη δόση. Και οι μισθωτοί δεν θα πάρουν τους μισθούς τους. Η δόση δεν ήρθε. Παρότι η απειλή έπιασε. Η δόση δεν ήρθε ούτε τον Αύγουστο, ούτε τον Ιούλιο, ούτε τον Σεπτέμβριο, ούτε τον Οκτώβριο, ούτε τον Νοέμβριο, ούτε τον Δεκέμβριο. Και όμως οι μισθοί και οι συντάξεις πληρωθήκανε. Γιατί δεν εξαρτώμαστε τους δανειστές για να πληρώνουμε συντάξεις και μισθούς. Μετά ήρθε το άλλο δίλημα και η άλλη απειλή. Θα βγούμε από το ευρώ. Χωρίς να λένε ποτέ ότι δεν υπάρχει διαδικασία να μας βγάλουν από το ευρώ. Χωρίς να λένε το αυτονόητο το οποίο είπε η κυρία Μέρκελ, το αφεντικό τους. Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να φύγει η Ελλάδα και καμία άλλη χώρα από το ευρώ. Η απειλή τώρα έρχεται σαν την απειλή του Χότζα.
ο οποίος απείλησε ότι θα ευνοχιστεί για να εκδικηθεί τη γυναίκα του. Ας παραιτηθεί ο κ. Βενιζέλος και ας φύγουν επιτέλους και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς που έχουν υπογράψει προσωπικές επιταγές προς την Τρόικα, που οδηγούν τις συντάξεις από την 1η-1η στα 10 ευρώ για κάθε χρόνο εργασίας, που οδηγούν σε περαιτέρω απολύσεις, που οδηγούν σε περαιτέρω λουκέτα. Ας φύγουν και ας αφήσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες να αποφασίσουν σε μία εθνική λύση. Ποια λύση αυτή πρέπει να είναι μία λύση ανάπτυξης, προστασίας καταρχήν εκείνων που υποφέρουν. Είμαστε εδώ με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, τον ανεξάρτητο νόμο με κάποιους από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές που θα έχετε τη δυνατότητα να τους μιλήσετε αργότερα και να τους ρωτήσετε. Και την βουλευτή μας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των ανεξάρτητων Ελλήνων και βουλευτή Κοζάνη, την κυρία Μακρύ. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση την οποία βιώνει και το πολιτικό σύστημα είναι μια κατάσταση απειλής χωρίς να αφήνουν να βγει προς τα έξω η λύση. Και η λύση είναι χαμηλή φορολόγηση. Είναι άρνηση να πληρώσουμε τα τοποχρεωλήσια τα οποία δεν χρωστάμε. Και βεβαίως η απειλή την οποία αυτή τη στιγμή εξτομίζουν ότι θα μας σταματήσουν να μας πληρώνουν το ΕΣΠΑ. Είναι μια απειλή που δεν έχει βάση, γιατί θα σας πω ότι το ΕΣΠΑ είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ το τοποχρεωλήσιο είναι 17 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εάν δεν δοθεί η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να βγάλουν τα λουκέτα και να προσλάβουν κόσμο, εάν δεν διαγραφούν κάποια από τα υπέρογκα επιτόκια από τις τράπεζες, εάν δεν αποκατασταθούν οι ομολογιούχοι, εάν δεν αποκατασταθούν οι τεράστιες απάτες οι οποίες έχουν κάνει σε βάρος του ελληνικού λαού, όπως μια σπίδα. Ένα παράδειγμα που ξέρω ότι στην Καστοριά έχουν αρκετά θύματα. Όπως το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων, του κουρέματος των ασφαλιστικών ταμείων με το περίφημο PSI ή των πανεπιστημίων ή των νοσοκομείων ή των μετοχικών ταμείων. Έχουμε πολλούς αποστράτους εδώ, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να ζήσουν. Αυτά τα κούρεψαν στο 50%. Το 50% του κουρέματος το οποίο κάνανε ήταν εις βάρος της Ελλάδος και όχι εις βάρος των κερδοσκόπων. Την ίδια στιγμή οι κερδοσκόποι αγόραζαν ομόλογα. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχει συμβεί τι. Βλέπουμε τον κύριο Τζορτζ Σόρος, τον συνομιλητή του Γιώργου Πανδρέου, που τον κατηγορούσε γι' αυτό ο Σαμαράς, σήμερα με τη συμφωνία της κυβέρνησης Σαμαρά, χωρίς να έχουν κουρευτεί τα δικά του ομόλογα, αλλά του ελληνικού λαού, να αγοράζει την Εθνική Τράπεζα. Είναι ο κύριος μέτοχος αυτή τη στιγμή της Εθνικής Τράπεζας από την άρση του νέου κεφαλαίου, η οποία έγινε. Ο κύριος Πόλσεν, που πόνταρε στην πτώχευση της χώρας μας, είναι ιδιοκτήτης του 10% της ΕΙΔΑΠ και κατέχει τη Eurobank Real Estate, δηλαδή τα κατασχεμένα σπίτια των Ελλήνων. Η χώρα παραδίδεται και η λύση βρίσκεται στα χέρια μας με μια κυβέρνηση την οποία θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός αφού ανατρέψει την κυβέρνηση αυτής 25 Μαΐου. Όμως κύριε Καραμιονέ, δεν μου αναφέρεται η τροπολογία χάρισαν δισεκατομμύρια σε κάποιους μεγάλο επιχειρηματίες. Μια τροπολογία. Ο κόσμος πεινάει. Εμείς θα αναδείξουμε. Ξέρετε πόσες τροπολογίες έχουν ψηφίσει. Έχουν ψηφίσει σε κάθε νομοσχέδιο που φέρνουν τουλάχιστον από 2-3 τροπολογίες για συγκεκριμένα συμφέροντα. Στον κύριο Σάλα χαρίσαν τα χρήματα μέσα σε μία νύχτα που θα έπρεπε να πληρώσει για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα έπρεπε να γίνει για τις τράπεζες τις κυπριακές, τα ελληνικά υποκαταστήματα, τα οποία πήρε έχοντας του δώσει 500 εκατομμύρια δώρο σε μία νύχτα. Φέραν τροπολογία για το Μέγαρο Μουσικής, 450 εκατομμύρια ευρώ. Φέραν τροπολογίες κάθε μέρα για συγκεκριμένα συμφέροντα, οι οποίες ουσιαστικά από τη μία χαρίζουν δισεκατομμύρια προς τα συμφέροντα συγκεκριμένα και από την άλλη δίνουν ασυλία προς εκείνους που εμπλέκονται. Ασυλία στο Τούχουσού, ασυλία στην Τρόικα, ασυλία στις διοικήσεις των τραπεζών που δώσαν τα δάνεια στα κόμματα. Ασυλία στους πάντες εκτός από τους Έλληνες πολίτες. Φυλακίζονται οι πολίτες μας για 500 ευρώ και για 1000 ευρώ, τους κατάσχουν τα σπίτια και όλοι οι άλλοι παίρνουν ασυλία. Ασυλία λοιπόν δίνουν γιατί θέλουν το καθεστώς να στηρίζεται από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μην σας κάνει εντύπωση όμως, και το λέω ξεκάθαρα γιατί ξέρω την ευαισθησία των ανθρώπων εδώ στην Καστοριά, ότι και προσπαθούν να βρουν και την επόμενη μέρα. Απεκάλυψε το παρόν και ο Μάκης ο Κουρής πριν από μία εβδομάδα ότι ο κύριος Θοδωράκης στο ποτάμι του κάνανε επιχειρηματίες, λέει, ένα τραπέζι. Στο τραπέζι αυτό το οργάνωσε ο κύριος Μαργέλος, Ντορίς Μαργέλος, ο γνωστός φίλος του τότε Αθανασιάδη, πώς λέγω, Αθανασόπουλου με το Καλαμπόκι, που βάφτισε το Καλαμπόκι το Ιουγκοσλαβικό Ελληνικό για πρώτες επιδοτήσεις. Εκείνο που ψάχνει η ελληνική δικαιοσύνη για τα CDS, δηλαδή για τα ασφάλιστα κινδύνου του Χειρονομικού Ταμείου Φτηρίου. Και μέσα στη συνάντηση αυτή,
για να στηρίξουν το ποτάμι του κυρίου Θεοδωράκη ήταν ο κύριος Καλιτζάτζης, ιδιοκτήτης της εταιρείας Ελάκτορ, που χρωστάει ένα 1.700.000 στο δημόσιο. Όταν λοιπόν αγκαλιάζουμε τέτοιου είδους λύσεις εντός εισαγωγικών και παράλληλα απομονώνουμε οποιαδήποτε ελεύθερη φωνή μιλήσει για συμφέροντα, τότε είμαστε μια χώρα υποκατοχή. Σε αυτό ζητώ από τα μέσα τα περιφερειακά, από εσάς, και ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, να αναδείξουμε την πραγματικότητα. Εσείς δώστε κάποιο χρήσμα τώρα στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση την πρώτη στιγμή ότι στους Δήμους δεν θα δώσουμε χρήσμα ούτε στήριξη, με εξαίρεση τον Βασίλειο Καπερνάρο στην Αθήνα, ο οποίος ήταν μια επιλογή πολιτική, αν θέλετε, ή και τη στήριξη κάποιων στελεχών μας. Πρώην ο γραμματέας του κινήματος κατεβαίνει στη Μυτιλήνη, πήρε, είναι πρώτος αυτή τη στιγμή, ή κάποιες άλλες, κάποια άλλη υποψήφη. Χωρίς όμως να έχετε την έννοια ούτε του χρήματος, ούτε πάνε να καπελώσουμε κανέναν. Θεωρούμε ότι οι τοπικές κοινωνίες είναι πολύ πιο μεγάλοι γνώστες των προβλημάτων του τόπου και των ανθρώπων του κάθε τόπου. Οπότε χρήματα δεν δίνουμε. Στις περιφέρειες στηρίξαμε σε ορισμένες περιφέρειες δικούς μας υποψηφίους, όπου και τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Δηλαδή ο κύριος Κουίκ στη Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από το ποσοστό που είχαμε το 8, το 7,8% έφτασε στο 9,5%. Μέχρι 9,8% μου λένε σήμερα. Ο κύριος Χαϊκάλης από το 7,1% έφτασε στο 7,4%. Έχουμε, αν θέλετε, μετρήσει τις δυνάμεις μας στις πρώτες εκλογές, χωρίς να σημαίνει ότι καπελώνουμε ούτε τους υποψηφίους τους δικούς μας καν, αλλά η βασική αναμέτρηση, και θέλω σε αυτό να το πω στους πολίτες ευθέως, είναι στην Κυριακή αυτή για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Για τις ευρωπαϊκές εκλογές θα πρέπει να δοθεί το σύνθημα. Να δοθεί ένα σύνθημα ξεκάθαρο, σαφές, πολιτικό. Ποιοι είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο συνταξιούχος μπορεί να ζήσει με 350 ευρώ σύνταξη μετά από 35 χρόνια εργασίας, ποιος εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει τετράωρο και να παίρνει 250 ευρώ, ποια επιχείρηση μπορεί να ζήσει χωρίς ρευστότητα την ώρα που οι εργολάβοι παίρνουν τα χρήματα, ποιος είναι αυτός που μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει τους φόρους αυτούς και τα χαράτσια για μια μικρή ιδιοκτησία. Αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα. Τώρα για το θέμα της περιφέρειας εδώ της δικής σας, εμείς από την πρώτη στιγμή δώσαμε μια στήριξη στον υποψήφιο περιφερειάρχη. Ούτε πάμε να τον καπελώσουμε, ούτε θα βγούμε με σημαίες το βράδυ την Κυριακή λέγοντας ότι είμαστε εμείς από πίσω τον κύριο Καρυπίδη. Δεν πρόκειται να πάρουμε σημαίες. Οι δικοί μας άνθρωποι τον στηρίζουν, τον ψηφίζουν, οι περισσότεροι. Έτσι. Από εκεί και πέρα η τοπική αυτοδιοίκηση κάποια στιγμή πρέπει να φύγει από τη λογική των κομμάτων. Εδώ βλέπουμε αστεία πράγματα να γίνονται. Βλέπουμε τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος έβριζε τον κύριο Καμίνη μέχρι προχθές, να πάει και να του δίνει στήριξη. Βλέπουμε τον κύριο Ζουγρό, τον οποίο ο κύριος Μιχελάκης του έχει σούρει τα εξαμάξεις, να στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, εδώ έχει γίνει το εξής, έχει μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε συνήγορο υπεράσπισης του Πασόκ για όλα τα σκάνδαλα που έχουν γίνει, από τα υποβρύχια μέχρι τη μία και μόνη εξεταστική. Και το Πασόκ, στο όνομα αυτής της ασυλίας που παίρνει από τον κύριο Σαμαρά, κάνει το συνήγορο υπεράσπισης στη Νέα Δημοκρατία, στον Παπασταύρο με τη λίστα Λαγκάρδ και τα 5 εκατομμύρια. Δεν μιλάει κανείς, βλέπετε. Και την ίδια ώρα οι πολίτες φυλακίζονται για 200 ευρώ χρέη. Πιστεύετε ότι θα έχουμε βουλευτικές εκλογές? Ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε βουλευτικές εκλογές. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει τι συμβαίνει, βλέπει πια και αποκαλύψεις πλέον των διεθνών παραγόντων. Ξέρετε, περνάνε πολλές φορές τα ψηλά ορισμένα πράγματα, τα οποία σε άλλες εποχές θα ήταν πρωτοσέλιδο πολλές μέρες. Όταν είπε ο επικεφαλής του Γερμανικού Επιμελητηρίου ότι του ζήτησε ρουσφέτη ο Έλληνας Πρωθυπουργός να παρακαλέσει τη Μέρκελ να του επιτρέψει να νομοθετήσει στη χώρα του, αυτό είναι κατάρρευση εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Όταν βγαίνει προχθές οι Financial Times βγαίνουν και μας λένε ότι ο κύριος Μπαρόζο τράβηξε τα αυτή του Σαμαρά και του Βενιζέλου και αποφάσισε ο κύριος Μπαρόζο το ποια κυβέρνηση θα γίνει εδώ και αν ο Παπαδήμος θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε σε απικίες, δεν συμβαίνουν ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες της Νοτιού Αμερικής που βρίσκονται σε σκληρή τοταρία. Τα άρθρα του Συντάγματος έχουν καταληθεί. Τα άρθρα του Συντάγματος έχουν καταληθεί. Εδώ θέλω να πω ξεκάθαρα, γιατί με ρώτησε
στο Άρχο Οριστικό στη Λαϊκή, μια κυρία μου λέει: θα πληρώσουνε. Ναι, θα πληρώσουν. Δεν υπάρχει ασυλία καμία. Και θα σας πω ότι το άρθρο 120 του συντάγματος είναι σαφές. Το άρθρο 120 του συντάγματος λέει ότι η προστασία του συντάγματος επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων και παράλληλα συνεχίζει ότι η παραγραφή των αδικημάτων αρχίζει μετά την αποκατάσταση δημοκρατίας. Θα μπουν μέσα για αυτά που κάνουν. Για τα όρια τα οποία γίνονται σήμερα, για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας σε ημετέρους, για το ξεπούλημα το οποίο γίνεται ουσιαστικά στη γη των προγόνων μας, για το ξεπούλημα που γίνεται στα εθνικά μας θέματα. Θα πληρώσουν και θα πληρώσουν ποινικά. Τη Μακεδονία δεν έχει δικαίωμα να την πουλήσει κανένας. Και ιδίως δεν έχει δικαίωμα αυτός που έριξε την κυβέρνηση το 1993 στο όνομα της Μακεδονίας. Θυμάμαι τον Σημειοφορίδη τότε, τον Κώστα, από εδώ εκείνο το βράδυ. Έλεγε για τον Σαμαρά αυτό που πράγματι συνέβαινε και επεδείχθη. Ότι το θέμα του δεν ήταν η Μακεδονία. Γιατί η Μακεδονία τώρα την πουλάει το όνομα ως Βόρεια Μακεδονία. Το είπαν στη Βουλή. Ήτανε ότι δεν υπήρχαν 400.000 ψηφιακές συσκευές από πίσω. Φωτογραφιζόταν με τα ίδια συμφέροντα που σήμερα το στηρίζουν. Τα εθνικά θέματα είναι πολύ σοβαρά. Από εδώ, από την ψυχή της Μακεδονίας, μιλάω για το όνομα της Μακεδονίας, αλλά υπάρχει το θέμα των ειδικών οικονομικών ζωνών, υπάρχει το θέμα της Θράκης, υπάρχει το θέμα της Κύπρου, υπάρχουν τα νοτροκικά. Ουσιαστικά αυτό που λένε διάφοροι υποψήφοι ευρωβουλευτές που πέρασαν αυτό το διάστημα από την περιοχή μας είναι ότι εάν δεν υπάρχει ισχυρή εκπροσώπηση κυρίως από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της Ελιάς, κινδυνεύουν τα εθνικά θέματα και θέτουν στο επίκεντρο και το δικό μας εδώ της περιοχής το ζήτημα με τα Σκόπια. Θέλω να σας παρακαλέσω να παίξετε ένα βίντεο. Είναι 1,34 δευτερόλεπτα. Είναι ανεβασμένο στην ιστοσελίδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, που άρεσε τόσο και ο συνεργάτης μου. Είναι η ομιλία της κυρίας Τζαβέλα, Νίκη Τζαβέλα, υποψήφιας ευρωβουλευτής. Ήταν εδώ. Λοιπόν, η κυρία Τζαβέλα, στην Ευρωβουλή σε ομιλία της, την οποία την έχουμε χωρίσει να έχει γίνει μοντάζ, λέει ότι αν είναι να καεί η Ελλάδα, σκαεί, προκειμένου να σωθεί η Ευρώπη. Η λογική του φεντεραλισμού, δηλαδή της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης, έχει να κάνει με την πολιτική της παραγωγής εθνικής κυριαρχίας. Άρχισε με την παράδοση στην Προεδρία της Δημοκρατίας του Κάρολου Παπούλια, όταν η πρόεδρος της Βουλής του ανέφερε ότι σε επόμενες μέρες, σε επόμενα χρόνια, θα υπάρχει μείωση εθνικής κυριαρχίας και μείωση των εθνικών κρατών. Αυτό πάνε να κάνουν. Στα δε εθνικά θέματα, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος έχουν να ξεπουλήσει τα πάντα. Το όνομα της Μακεδονίας που σας λέω, έχω καταθέσει 7 ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό και δεν απάντησε ποτέ. Απάντησε όμως ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος μας είπε ξεκάθαρα ότι πάνε για γεωγραφικό προσδιορισμό και μάλιστα στον τίτλο Βόρεια Μακεδονία. Έχουν ξεπουλήσει το θέμα με πρώτον τον Σαμαρά και δεύτερον τον Βενιζέλο. Μετά υπάρχει αλλαγή στην εξωτερική μας πολιτική. Εδώ έχουμε 50.000 ουσιαστικά επισκέπτες από τη Ρωσία που κρατάνε τη Γούνα ζωντανή και κρατάνε την Καστοριά ζωντανή. Όταν βγαίνει ο κύριος Βενιζέλος, ποιος είναι εμείς με το Πασόκ έτσι, το παλιό Πασόκ τέλος πάντων, με όλες τις αμαρτίες που είχε. Αλλά βγαίνει ο Βενιζέλος και στηρίζει τον νεοναζιστή Ουκρανό πραξικοπηματία, ο οποίος δεν πρόκειται από καμία εκλογή, αλλά προέρχεται από ένα πραξικόπημα το οποίο έγινε με Ισλαμοφασίστες από τη Συρία για μισθοφόρους και ανατρέψε μια νόμιμη κυβέρνηση. Και πάει εις βάρος του Προέδρου Πούτιν και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία μας στηρίζει. Οι Ρώσοι μας στηρίζουν και τους βλέπουμε. Έρχονται εδώ και ψωνίζουν γούνες. Έρχονται οι άνθρωποι εδώ και αγοράζουν φρούτα και βάζουν δασμούς στην Τουρκία. Έρχονται στην Ελλάδα και κάνουν τουρισμό. Και αυτούς τους ανθρώπους, τους ομόδοξους, με την τεράστια δύναμη που μπορεί να μας βοηθήσουν και στο δεύτερο βήμα πάμε στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τους διώχνουμε επειδή ο Βενιζέλος έχει αυτό την άποψη ότι θα πρέπει να πάει να καταθέσει στεφάνι στους νεοναζιστές της Ουκρανίας και ο κύριος Σαμαράς ο Πρωθυπουργός τον αφήνει, τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνοι για τα εθνικά θέματα και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Πάρτε το σχέδιο ΑΝΑΝ 2 που στηρίζουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Πάρτε τα θέματα που έχουν να κάνουν. Εχθές είδατε ότι δεν υπήρχε δήλωση από τη μεριά της κυβέρνησης για το θέμα της επετείου της γενοκτονίας των Ποντίου. Πουθενά. Οι μόνοι που κάναμε δήλωση ήμασταν εμείς. Είναι
Αυτοί οι οποίοι θέλουν στο όνομα της παγκοσμιοποίησης, νέας τάξης πραγμάτων, αυτοί που περιέγραφε ο μακαριστός ο Χριστόδουλος, ξεκάθαρα, να περάσουν στη φάση της κατάρριξης των εθνοκρατών, στην κατάρριξη των αξιών, στην υποχώρηση των εθνικών θεμάτων. Εθνικά θέματα με κυβέρνηση πασοκονεοδημοκρατίας δεν υπάρχουν. Εγκαταλείπονται πλήρως. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.